Ήταν η μέρα μνήμης για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Mm-hmm. Και χθες ενημερωθήκαμε ότι δύο μαθητές του σχολείου μας βραβεύτηκαν στον έκτο πανελλήνιο διαγωνισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ερών με θέμα Ποντιακός Ελληνισμός. Μνήμες, όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Τρίτο βραβείο, mm-hmm. αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει πρώτον ότι τα παιδιά συμμετείχαν. Μια μαθήτρια, η Πιθαρούλη Μαρίνα της τρίτης τάξης και η Γιάννα Κελένη της δευτέρας τάξης. Συμμετείχαν, έγραψαν και διακρίθηκαν. Μπράβο. Εμπνεύστηκαν λοιπόν από ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Με πολλές εκφάνσεις τα παιδιά φαντάζομαι ότι χρειάστηκε να διαβάσουν, να εμβαθύνουν λίγο για να εμπνευστούν και να παρουσιάσουν το κείμενό τους. Ήταν... Τους δόθηκαν και λέξεις κλειδιά, ας πούμε, από τον υπεύθυνο κύριο Σκοηλούς, ήταν ο υπεύθυνος του σχολείου για αυτή τη δράση. Έκατσαν και έγραψαν, ναι. Και είναι και τέλος πάντων και αυτό που μαθαίνουν στο μάθημα της ιστορίας τα παιδιά. Mm-hmm. Ωραία. Ήταν όμως ένα κίνητρο, μια έτσι πολύ ωραία ευκαιρία για τα ίδια να δημιουργήσουν έτσι και να ενημερωθούν για το τι συνέβη τότε και να εμπνευστούν, όπως είπαμε. Μακάρι να είχαμε εδώ τα παιδιά και να γράψουν αυτό που ένιωθαν τέλος πάντων. Να μας πούνε, να μας απαγγείλουν τα ίδια τα ποίηματα που έγραψαν. Έγραψαν ποίηματα, έτσι. Ποίηματα, ματινάδες. Ματινάδες. Όχι ποίηματα με την κλασική έννοια. Σε στυλ ματινάδα. Το κριτικό στοιχείο, λοιπόν. Έτσι να δώσουμε το στίγμα μας. Είναι πάρα πολύ όμορφα ποίηματα και πολύ, έτσι, δείχνουν πολύ ευαισθητοποιημένα παιδιά. Θα προτρέψω τους ακροατές να το διαβάσουν. Φαντάζομαι θα το αναρτήσουμε. Θα το αναρτήσουμε στη σελίδα μας. Θα το δουν εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για το σχολείο αλλά και για τα παιδιά, γιατί έκαναν μια προσπάθεια και η προσπάθεια τους ανταμείφθηκε σε ένα θέμα που δείχνει ότι υπάρχει ευαισθησία. Mm-hmm. Τα θέματα πρέπει να πούμε ότι όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι ιστορικά θέματα ενδιαφέρουν όλο και λιγότερα τα παιδιά και ασχολούνται κυρίως με θέματα της καθημερινότητας, αυτά που ζουν καθημερινά. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό το ότι ασχολήθηκαν με κάτι ιστορικό, με κάτι το οποίο δεν το έχουν ζήσει, αλλά έχουν ακούσει. Τόσο μακρινό τους, αλλά... Ναι. Το έχουν ακούσει, ίσως από παππούδες και γιαγιάδες. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν κάποια ρίζα από τη Μικρά Ασία ή από τον Πόντο ή τέλος πάντων από εκεί. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο και πολύ παρήγορο, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Βασίζεται στην ιστορία μας. Στην ιστορία μας. Και να διδασκόμαστε από την ιστορία και μακάρι να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Και μακάρι οι επόμενες γενιές να αγαπήσουν και το μάθημα της ιστορίας σε ό,τι αφορά το σχολικό επίπεδο. Γιατί οι γνώσεις που λαμβάνει κανείς μέσα από αυτό το μάθημα φαίνονται και στην πορεία. Έτσι, ενδεχομένως να μην τα αντιλαμβανόμαστε στη νεαρή ηλικία τη σημασία της ιστορίας μας, αλλά στη μετέπειτα ζωή μας, αναλύοντας και τη ζωή μας. Πολλές φορές χρειάζεται να τρέξουμε στην ιστορία. Μάλιστα, μπράβο στα παιδιά. Μακάρι να τα είχαμε εδώ να τα φιλοξενήσουμε. Καλή επιτυχία όμως, ωστόσο, να τους ευχηθούμε, γιατί ξέρουμε ότι ξεκινούν και οι εξετάσεις. Οπότε να πηγαίνουν όλα καλά και μπράβο στα παιδιά που ασχολήθηκαν με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της ιστορίας και τους ευχόμαστε καλή πορεία, έτσι. Και φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και αυτό τον κλάδο ενδεχομένως. Αλλά μπράβο που ασχολήθηκαν. Είχατε όμως και κάποιες άλλες επισκέψεις από το ΚΕΘΕΑ. Από το ΚΕΘΕΑ είχαμε μια ενημερωτική συνάντηση την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα στο χώρο του σχολείου. Δυστυχώς θέματα που απασχολούν όλες τις οικογένειες. Οι εξαρτήσεις, τα ναρκωτικά, μπορεί να είναι το τσιγάρο, το ποτό. Και ενώ ας πούμε, η αρχική μας πρόθεση ήταν να ασχοληθούμε κυρίως με την εξάρτηση από το κινητό, από τα παιχνίδια, από το ίντερνετ κλπ. Μέσα από την πορεία έθεσαν τα παιδιά ερωτήματα και προβληματισμούς. Ήταν οι γονείς. Α, οι γονείς. Οι γονείς και οι καθηγητές, δεν ήταν τα παιδιά.
ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα και άλλες, τα παιδιά ας πούμε νιώθουν την ανάγκη να αφαιτούν σε άλλα πράγματα από αυτά που πρέπει, ας πούμε όπως είναι ας πούμε, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ο τζόγος, είναι προβλήματα τα οποία εμείς νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν και όμως υπάρχουν στους εφήβους. Ίσως στο κινητό έρχεται μία διαφήμιση από ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Για παράδειγμα, τι κάνεις, πώς το διαχειρίζεσαι, να παίξω, να μπω στον πειρασμό, πώς θα ξεφύγω από αυτό. Και είχαμε έτσι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με την κυρία Χατζάκη, με την κυρία Καπαράκη, είναι υπεύθυνες του ΓΕΘΕΑ εδώ στην πόλη. Νομίζω ότι... Έγινε μια χρήσιμη συζήτηση, ναι. Και εγώ σαν διευθύντης έφτασα στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει κάτι τέτοιο να γίνει και με τα παιδιά. Και έχω σκοπό την επόμενη χρονιά να το εντάξω μέσα σε δράση που θα κάνω μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, αναδείχθηκε μια αναγκαιότητα, ναι, δηλαδή. Να μπουν μέσα στην τάξη και να μιλήσουν με τα ίδια τα παιδιά, χωρίς καθηγητές βέβαια. Και να τους ενημερώσουν, να ενημερώσουν απευθείας τα παιδιά. Και φαίνεται η ανάγκη στα σχολεία να βγει εκτός από αυτό το καθιερωμένο μάθημα, να ανοίξει το σχολείο και τους ορίζοντές του και να προσεγγίσει και άλλα σε μια διάρκεια. Ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει έτσι. Να υπάρχει μια εξωστρέφεια προς τα ζητήματα τα κοινωνικά. Διότι είναι ότι αυτά τα ζητήματα, αν υπάρχουν ζητήματα τέτοια, τα βιώνουμε και μέσα στο σχολείο. Το σχολείο δεν είναι αποκομμένο από την κοινωνία, είναι κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι. Και πολλές φορές έτσι και οι εκπαιδευτικοί έχουμε δει να προλαμβάνουν πράγματα και καταστάσεις, να βοηθούν τα παιδιά και έτσι θα πρέπει να είναι, γιατί είναι ένα κομμάτι, είναι η οικογένειά τους. Έτσι. Μετά την οικογένεια την φυσική, η επόμενη οικογένειά τους είναι οι φίλοι και το σχολείο. Καλά τα λέτε. Να είστε καλά κύριε Ψαρδάκη, σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας και στα δύο κορίτσια που διακρίθηκαν και σε όλο το σχολείο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Έτσι λοιπόν, όμορφα.